Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα τις εκλογικές του διαδικασίες, χθες πρώτη φορά συγκροτήθηκε σε σώμα. Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του Συλλόγου όλα τα αξιώματα μοιράστηκαν σε όλες τις παρατάξεις που εκλέχθηκαν. Μετά λοιπόν και τις εκλογές του Συλλόγου μας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη Τετάρτη 17 του Οκτώβρη, εχθές το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Για πρώτη φορά στα χρονικά του Συλλόγου μας έχουμε ένα διαπαραταξιακό σύλλογο, δηλαδή όλα τα αξιώματα μοιράστηκαν σε όλες τις παρατάξεις οι οποίες εκλέχθηκαν από τους συναδέλφους μας. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Ο κύριος Μουμτζάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα πολλά οικονομικά και όχι μόνο προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα στα σχολεία και στο νομό μας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλα. Το κυριότερο πρόβλημα είναι αυτό της υποχρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών. Δεν υπάρχουν χρήματα για να λειτουργήσουν σωστά τα σχολεία μας και βέβαια πάντοτε αυτό της έλλειψης των εκπαιδευτικών, κυρίως των ειδικοτήτων στα ολοήμερα σχολεία. Είναι οι επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών που για φέτος είναι πολύ μειωμένες. Προς το παρόν υπάρχει πετρέλαιο στις δεξαμενές των σχολείων. Για ένα μήνα θα κινηθούμε κανονικά. Από εκεί και πέρα όμως, εάν δεν έρθει χρηματοδότηση, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.